καταδικάζουμε την απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει την 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας για αξιοποίηση από το ΝΑΤΟ στους δολοφονικούς τους σχεδιασμούς και στο μακέλεσμα του Παλαιστινιακού λαού. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστινή ως την ελευθερία. Καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Οι ρεαλιστές οι γη ξαναμοιράζουν με το λαό το αίμα, τα σύνορα καράζουν. Της Γάζας τα συγκρίνια που σφυγείο πυρό, σηκώνει το κεφάλι ο ηρωάς λαός. Νίκη στον αγώνα που δίνει Παλαιστίνη. Όχι το παραμένο στο λαό τη δύναμη. Νίκη στον αγώνα που δίνει Παλαιστίνη. Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφεί ΝΑΤΟ, Ευρωπαίοι και Ισραηλοί. Η φανταρή είναι του λαού. Έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά, ούτε γη ούτε νερό στους φωνάδες των λαών. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Με τον λαό το αίμα τα σύνορα παράζουν. Από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να πάρει απόφαση που να καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει την 112 πτέρυγα μάχης βορρά στα γεράκια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Αποσπάσαμε τη δέσμευσή τους ότι θα πάρουν τέτοια απόφαση. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε χώρα.
χώρο δουλειάς σε κάθε γειτονιά. Στόχος η μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 11 η ώρα στο Σύνταγμα, η μεγάλη συγκέντρωση, συλλαλητήριο, συναυλία και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Δεν αφήνουμε κανέναν ανενημέρωτο, αποκαλύπτουμε το πραγματικό χαρακτήρα της επίθεσης του κράτου του Ισραήλ. Συνεχίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα μας.